Χαίρετε. Με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα απόψε. Έχω βάλει τα γυαλιά για εφέ. Παρόλο που δεν είναι χοντρά γυαλιά και να δείχνει ότι κάποιος τα φορά για να δει καθαρά και να παρακολουθήσει. Το θέμα του βίντεο είναι έρωτας και παρακολούθηση. Γράφει μια νεαρή φίλη. Κυρία Θέκλα, πιστεύω ότι λείπει από το ελληνόφωνο YouTube, τέλος πάντων, πώς είναι το σωστό, ένα θεωρητικό βίντεο για την ψυχολογία των stalkers, είτε φυσικής παρουσίας, είτε από social media, είτε και τα δύο. Οι stalkers, στα αγγλικά, είναι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι παθαίνουν μονή με ένα πρόσωπο, είτε άγνωστο τους πρόσωπο, είτε πρόσωπο με το οποίο είχαν κάποια ρομαντική σχέση και έχει τελειώσει αυτή η σχέση, είτε κάποιο δημόσιο πρόσωπο, διάσημο πρόσωπο για παράδειγμα, μια τραγουδίστρια, μια ηθοποιό, ένα μοντέλο ξέρω εγώ, και που παρακολουθούν μονικά αυτό το πρόσωπο, είτε δια της φυσικής παρουσίας, είτε μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το κάνει μια φίλη μου, σε κάθε ραντεβού, άντρα που βγαίνει. Πάντα ελάχιστα ραντεβού, απλή γνωριμία ή περίπου, κρατά maximum 2 εβδομάδες και μετά την εγκαταλείπουν πάντα. Θυμάμαι να το έχει κάνει τουλάχιστον σε 5 άτομα. Παρακολούθησε με το αμάξι έξω από σπίτι κάθε βράδυ, να μπαίνει μέσα σε πολυκατοικίες, στο δρόμο και πάντα στα social media με ψεύτικα προφίλ, με σκοπό να μάθει αν υπάρχει άλλη κοπέλα και άλλα. Παλαιότερα νόμιζα ότι το κάνει για χαβαλέ, αλλά φέτος κατάλαβα ότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Μπορείτε να κάνετε ένα βίντεο για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Είναι μία μορφή ψυχικής κακοποίησης αυτή. Στα αγγλικά λέγεται stalking. Νομίζω η λέξη στα ελληνικά είναι αιμονική παρακολούθηση σε ελεύθερη μετάφραση. Είχαμε κάνει ένα βίντεο παλιότερα, στο οποίο μιλούσε μία κοπέλα, έχει κάνα χρόνο, τον Οκτώβριο του 19, στο οποίο μιλούσε μία κοπέλα για την εμπειρία που είχε stalking στο εξωτερικό, πόσο πολύ βοηθήθηκε από τις αρχές εκεί που ζει για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, η οποία ήταν πολύ ταλαιπωρητική για την ίδια. Και ψάξτε εκείνο το βίντεο, αν γράψετε stalking και το όνομά μου θα σας βγάλει εκείνο το βίντεο στο YouTube. Λοιπόν, να κάνουμε όμως άλλο ένα και να μιλήσουμε και για τη φίλη σου και να μιλήσουμε και για τα θύματα της φίλης σου και να μιλήσουμε και για άνδρες που κάνουν παρόμοια πράγματα και να μιλήσουμε για αυτή την πραγματικότητα, ό,τι μπορεί να συμβαίνει. Όλοι όσοι κυκλοφοράμε, είτε εντός είτε εκτός, είτε στο διαδίκτυο είτε στον εξωτερικό φυσικό κόσμο, φαινόμαστε μια χαρά οι περισσότεροι. Δεν είμαστε όμως όλοι μια χαρά. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει κάποια ψυχοπαθολογία. Και όταν λέω ψυχοπαθολογία, να έχει κάποιο τρόπο λειτουργίας της ψυχής του, του μυαλού του, ο οποίος να μην εμπίπτει στα πλαίσια της φυσιολογικής λειτουργίας και στα πλαίσια των νόμων. Είναι παράνομο να κάνεις αιμονική παρακολούθηση. Γνωρίζω σίγουρα ότι στην Αμερική, για παράδειγμα, είναι ποινικοποιημένο το stalking. Δεν ξέρω στην Ελλάδα και στην Κύπρο τους νόμους και στις άλλες χώρες, επειδή γνωρίζω ότι αρκετοί νομικοί και δικαστές και δικαστήνες παρακολουθούν το κανάλι μας. Αν θέλετε, αν έχετε την καλοσύνη, μπορείτε να γράψετε στα σχόλια εάν υπάρχει νομοθεσία που να ποινικοποιεί την αιμονική παρακολούθηση στην Κύπρο και στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες στις οποίες ζείτε. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο έχει στοιχεία αιμονής και στοιχεία έλλειψης επαφής με την πραγματικότητα. Δεν μπορώ να κάνω διάγνωση για τον καθένα stalker ξεχωριστά. Είναι αδιάγνωστοι αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα, οι φίλοι αυτής της κοπέλας, αν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα γράφει η κοπέλα, κρατάμε πάντα την επιφύλαξη ότι μια επιστολή μπορεί να είναι όπως τα λέει ή να είναι και κάπως αλλιώς. Δεν σε θίγω ότι λες κάτι λάθος. Απλώς μιλάω γενικά ότι εάν όντως αυτό το πρόσωπο κάνει αυτά τα πράγματα, θα είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να πάει σε ψυχολόγο, σε κλινικό ψυχολόγο κατά προτίμηση, που να είναι διαπιστευμένος για να κάνει τα ειδικά τεστ προσωπικότητας και να έχει μια διάγνωση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί πρόκειται για συμπεριφορά η οποία δεν είναι αναμενόμενη, δεν είναι φυσική.
Δεν ξέρω ακριβώς τι μπορεί να συμβαίνει. Η κοπέλα αυτή σαφώς έχει μια μεγάλη έντονη φαντασία. Η φαντασία της είναι μεγαλύτερη από την πραγματικότητα. Γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι μετά που την παρατάνε οι εγκόμενοι, συγγνώμη για την έκφραση, τέλος πάντων οι άντρες με τους οποίους βγαίνει ραντεβού, αυτή προσκολάται αιμονικά σε αυτούς και φαντάζεται ότι είναι μαζί τους, ίσως ενώ ακόμη δεν είναι. Ή φαντάζεται πως θα μπορέσει να βρει πληροφορίες για αυτούς, ούτως ώστε να έρθει πιο κοντά τους ή ούτως ώστε να βρει τη λύση, γιατί αυτός ο άντρας με έχει παρατήσει μετά από μερικά ραντεβού που κράτησα 2 εβδομάδες. Ναι, συμβαίνει τον ghosting. Τον ghosting συμβαίνει. Ghosting το έχουμε πει πολλές φορές τι συμβαίνει. Να εξαφανίζεται κάποιος χωρίς εξηγήσεις από μια σχέση. Και όντως μπορεί αυτή η κοπέλα να δέχεται ghosting. Εντάξει. Δεν είναι παράξενο πράγμα αυτό. Μπορεί αυτή η κοπέλα, υποθέσεις κάνω, μπορεί αυτή η κοπέλα να έχει πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μπορεί να έχει τραυματικές εμπειρίες από το παρελθόν και να έχει φόβο της απόρριψης. Και να έχει δυσκολία να αποκολληθεί από ένα πρόσωπο στο οποίο έχει προσκολληθεί. Σαφώς έχει δυσκολία να αποκολληθεί. Γιατί όταν ο άλλος σου ταΐζει χιλόπιτα, θα στενοχωρηθείς μεν, μπορεί να κλάψεις κιόλας. Η φυσική αντίδραση είναι να θυμώσεις μαζί του, να θυμώσεις γιατί σε έχει απορρίψει και να μην θες να το δεις μπροστά σου. Όχι να τον τρέχεις ξοπίσω. Όχι να μπαίνεις στο αυτοκίνητο και να παρκάρεις κάτω από το σπίτι του για να τον παρακολουθήσεις που θα πάει, τι θα κάνει, που θα βγει, που θα μπει, ή να μπαίνεις μέσα στο κτίριο που μένει, ή να κάνεις ψεύτικα προφίλ στα social media για να αποσπάσεις πληροφορίες από αυτόν τον άνθρωπο, ή να κάνεις φιλίες στα social media με φίλους αυτού του ανθρώπου για να έρθεις κοντά. Αυτό είναι φοβητσιάρικο, είναι creepy που λένε στα αγγλικά. Είναι φοβητσιάρικο, δείχνει μια ψυχοπαθολογία, την οποία ξαναλέω δεν μπορώ να διαγνώσω, γιατί δεν κάνουμε διάγνωση από το YouTube. Και ο κάθε ένας ο οποίος έχει τέτοιου είδους συμπεριφορές μπορεί να έχει διαφορετική ψυχοπαθολογία ο ένας από τον άλλο. Ένας μπορεί να είναι απλώς πολύ κολλημένος σε μια συναισθηματική κατάσταση στην οποία έχει εμπλακεί, να μην μπορεί να ξεκολλήσει και να βρίσκεται στο στάδιο της άρνησης, που είναι ένα από τα σημαντικά στάδια πένθους μετά από ένα χωρισμό, να αρνείται την πραγματικότητα ότι έχει χωρίσει από εκείνο το πρόσωπο το οποίο τώρα παρακολουθεί, και να παρακολουθεί εκείνο το πρόσωπο για να έχει μια ψευδαίσθηση ότι είναι ακόμη μαζί, για να διατηρεί την άρνηση. Μπορεί, λέω, μπορεί. Αυτό που είναι πιο σημαντικό να σας πω σε αυτό το βίντεο είναι πώς να προστατευόμαστε από ανθρώπους που έχουν τέτοιες συμπεριφορές, πρώτον, και δεύτερον, αν παρατηρήσουμε στον εαυτό μας τέτοιες συμπεριφορές, τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι, ζωή συμβαίνει, life happens, shit happens, και μπορεί να το πάθουμε και εμείς να γίνουμε παρακολουθητές. Διάβαζα πρωτού κάνω αυτό το βίντεο κάποια στατιστικά που λέει ότι στην Αμερική έχουν παρατηρήσει ότι μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που χωρίζουν από μια ερωτική σχέση, νομίζω 19% από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, όταν χωρίζουν από μια ερωτική σχέση για λίγο χρονικό διάστημα, για 1-2 εβδομάδες, μπορεί να κάνουν παρακολούθηση, είτε μέσω διαδικτύου είτε φυσική παρακολούθηση. Δηλαδή να πηγαίνουν στο σπίτι της πρώην τους ή στο σπίτι του πρώην τους, ακάλεστοι, να στέλνουν μηνύματα υπερβολικά, να κάνουν ένα ψεύτικο προφίλ στο διαδίκτυο για να κάνουν φιλία με τον πρώην ή την πρώην, για να τον ξεβγάλουν, να την ξεβγάλουν, να μάθουν πληροφορίες κλπ. Και λέει ότι αυτή η συμπεριφορά φθήνει με το πέρας των 2-3 εβδομάδων και δεν θεωρείται ανησυχητικό, γιατί είναι μια άμεση αντίδραση, acute response στον πόνο του χωρισμού. Άρα το να το κάνει κάποιος για λίγο και να το κάνει σε μια σχέση μακρόχρονη, δηλαδή πες ότι είσαι 5 χρόνια με κάποιον. Συγκατοικείς 5 χρόνια με έναν άνθρωπο και σου κάνει ξαφνικό χωρισμό. Ξαφνικά στα καλά καθούμενα και δίχως προηγούμενα σε χωρίζει. Και δεν σου δίνει και εξηγήσεις. Και δεν σου λέει για ποιο λόγο σε χωρίζει. Είναι ανθρώπινο και είναι φυσιολογικό να μπει στη διαδικασία να παρακολουθήσεις τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ειδικά αν είσαι νεότερος άνθρωπος, και όταν λέω νεότερος ενώ περισσότερο ανώριμος ψυχοσυναισθηματικά, αν έχεις και άλλες τραυματικές εμπειρίες συναισθηματικής εγκατάλειψης και αν έχεις χάσει την ισορροπία σου από αυτό που συμβαίνει. Προσπαθώ να σκεφτώ αν το έχω κάνει εγώ αυτό το πράγμα καμιά φορά. Όχι, δεν το έχω κάνει. Δεν ξέρω γιατί δεν το έχω κάνει. Νομίζω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει stalking, επειδή είμαι εξαιρετικά ρεαλίστρια και
Και αν ο άλλος μου πει δεν σε θέλω, το δέχομαι. Αποδέχομαι την απόφαση του άλλου να με θέλει και προσπαθώ, προτιμώ να πηγαίνω στο στάδιο του πένθους, δηλαδή να φεύγω γρήγορα από το στάδιο του θυμού και της άρνησης και της διαπραγμάτευσης, να μπαίνω στο στάδιο της κατάθλιψης, ώστε να μπορέσω γρήγορα να το ξεπεράσω και να πω στην αποδοχή. Μπορείτε να δείτε το βίντεο που είχα κάνει πριν λίγες μέρες που έχει ερώτημα πώς ξεπέρασες τόσο γρήγορα το χωρισμό σου. Και φυσικά, επειδή κάθε φορά που τρώω χυλόπιτα, πάω στο ψυχολόγο. Χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία άμα φάμε χυλόπιτα. Γιατί το εγώ μας είναι εύθραυστο των περισσότερων ανθρώπων, δηλαδή εύκολα πέφτει η αυτοεκτίμησή μας, εύκολα πέφτουμε στα πατώματα. Έχουμε και περισσότεροι από εμάς τα παιδικά μας τραύματα, έχουμε τα κομπλεξιλίκια μας, έχουμε το φόβο ότι θα μείνουμε μόνοι, έχουμε όλα αυτά. Οπότε, μετά από ένα ξαφνικό χωρισμό και πονετικό χωρισμό, ένα ξαφνικό θάνατο, όπως λέτε, όπως τον έχετε χαρακτηρίσει το ξαφνικό χωρισμό, καλή ιδέα είναι να κάνεις λίγη ψυχοθεραπεία, να προλάβεις την κατάρρευση την ψυχολογική. Είπαμε shit happens, life happens και μπορεί ο καθένας από εμάς, όσο δυναμικός και να είναι, όσο αισιόδοξος και να είναι, όσο δουλεμένος ψυχολογικά και να είναι, ψυχοψαγμένος και να είναι, μπορεί να την πάθει, να κολλήσει. Εγώ δεν είπα ότι ο λόγος που είπα ότι δεν έχω κάνει stalking δεν το είπα για να σας πω ότι είμαι πολύ σπουδαία και δεν έχω κάνει stalking, δεν είναι αυτό που το είπα. Το λέω γιατί νομίζω ότι αυτό που δεν με άφησε να κάνω stalking, που δεν με άφησε να παρακολουθώ κάποιον πρώην μου, ήταν ότι είχα πάντοτε από μικρή αυτή την τάση όταν συμβαίνει ένα πρόβλημα να το αντιμετωπίζω ρεαλιστικά και να βλέπω τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Δηλαδή, παίρνω το πρόβλημα από τα μαλλιά και να το επιλύω. Οπότε για μένα το να παρακολουθείς κάποιον και να ψάξεις να μάθεις γιατί σε χώρισε ή γιατί έφυγε και που πήγε, δεν έχει νόημα. Δεν επιλύει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ο άλλος με παράτησε. Το πρόβλημα είναι ότι είμαι παρατημένη. Το πρόβλημα είναι, αν πάμε στην περίπτωση της φίλης σου, ας θεωρήσουμε τα πράγματα είναι έτσι όπως μας τα λες, γιατί πάντα διατηρούμε μια επιφύλαξη για τις επιστολές για τη γνησιότητά τους, όχι για τη συγκεκριμένη επιστολή, για όλες τις επιστολές, και γι' αυτό το λόγο οι επιστολές γίνονται και ανώνυμα, χωρίς αναφορές σε στοιχεία που μπορεί να προδώσουν ταυτότητες, και γίνονται ανώνυμα ώστε να έχουν μια καθολική εφαρμογή και όχι ειδική προσωπική εφαρμογή, γιατί με τίποτα ένα βίντεο στο YouTube δεν υποκαθιστά τη διάγνωση ειδικών για την ψυχοθεραπεία. Πάμε λοιπόν στην περίπτωση αυτής της κοπέλας. Το πρόβλημά της δεν είναι ο τελευταίος που την έχει παρατήσει. Το πρόβλημά της είναι να βρει και να μάθει και να καταλάβει τι κάνει η ίδια λάθος, ώστε να μπλέκει σε ένα παρόμοιο μοτίβο συνεχώς. Λες ότι έχεις υπόψη σου 5 συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες έχει συμβεί αυτό το πράγμα και μέσα σε ένα χρόνο. Άρα σημαίνει ότι αυτή η κοπέλα, άθελά της προφανώς, ακολουθεί ένα μοτίβο, ένα pattern, ένα μοτίβο συμπεριφορών που την οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Ίσως να δίνεται πολύ γρήγορα. Ίσως να εμπιστεύεται αγνώστους ανθρώπους πολύ γρήγορα. Ίσως να ερωτεύεται πολύ γρήγορα. Ίσως να έχει μέσα της μια μεγάλη, ακατάπαυστη, έτσι έντονη εσωτερική επιθυμία για να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Και όταν γνωρίσει κάποιον ο οποίος έχει τα minimum κριτήρια, τα ελάχιστα κριτήρια για σύντροφός της και δείχνει αυτός ενδιαφέρον για αυτή, να μην δίνει το χρόνο στον εαυτό της να μελετήσει αυτόν τον άνθρωπο και τις προθέσεις αυτού του ανθρώπου και να δει με σοβαρότητα αυτή τη νέα γνωριμία, αλλά να δίνει με τα μούτρα. Ο άλλος όταν βλέπει ότι αυτή δίνει με τα μούτρα, μπορεί να μην ήθελε από την αρχή να κάνει κάτι σοβαρό, να ήθελε απλώς να περάσει καλά. Και όταν βλέπει και την άλλη να δίνει με τα μούτρα, να περάσει καλά μια-δύο εβδομάδες και μετά να φύγει και να πάει και αλλού να περάσει καλά. Δηλαδή, αν έχουμε μια τέτοια μεγάλη επιθυμία για αγάπη και δεν αντέχουμε μόνοι μας και με την αρχή μιας γνωριμίας δίνουμε τα μούτρα, είναι πολύ επικίνδυνο να την πάθουμε από παίχτες. Ή παίχτριες, αν είμαστε άνδρες. Λοιπόν, στην περίπτωση της φίλης σου, το πρόβλημα δεν είναι ότι την έχει χωρίσει ο τελευταίος. Το θέμα είναι να πάει σε ψυχολόγο, να κάνει ψυχοθεραπεία, να τα βρει με τον εαυτό της, να αγαπήσει τον εαυτό της, να ψηλώσει την αυτοεκτίμησή της, να δουλέψει τα τραύματα που έχει από το παρελθόν, τα οποία προφανώς ενεργοποιούνται με κάθε νέα εγκατάλειψη, και να μπορέσει να ξεπεράσει τον εαυτό της και να ξεπεράσει τα εμπόδια που βάζει στο δρόμο της ο ίδιος της ο εαυτός. Αυτά για τη φίλη σου. Τώρα, τα θύματα stalking ή παρακολούθησης υφίστανται
πολύ συναισθηματική ταλαιπωρία. Πρόκειται για πολύ ταλαιπωρητικό γεγονός. Να μην νιώθεις ότι, να νιώθεις ότι παρακολουθείσαι, ότι οι κινήσεις σου καταγράφονται, να λαμβάνεις ανώνυμα τηλεφωνήματα που να το κλείνουν να μην το απαντήσεις. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σου δίνουν την ευκαιρία να έχεις αυτή την επιλογή όταν τηλεφωνάει κάποιος χωρίς αναγνώριση κλήσης να μπλοκάρεται αυτός ο αριθμός, δηλαδή να μην μπορεί να πάρει κάποιος τηλέφωνο χωρίς να φαίνεται το νούμερό του. Αυτό θα βοηθήσει από αυτούς που κρύβονται και κάνουν χαζομάρες με τα τηλέφωνα. Μπορεί να επηρεαστεί η ψυχική ισορροπία, η ηρεμία ενός ανθρώπου, μπορεί να χαλάσει ο ύπνος του, η διάθεση του, το φαγητό κλπ. Δεν είναι καλό πράγμα. Δεν είναι καλό πράγμα. Εάν νομίζετε ότι είστε θύμα stalking, αιμονικής παρακολούθησης, τηλεφωνήστε αν είστε στην Κύπρο στη γραμμή 1440 που είναι η, γραμμή για, η Εθνική Γραμμή Καταπολέμησης της Βίας, αν είστε στην Ελλάδα στο 15900 που είναι η Εθνική Γραμμή Καταπολέμησης της Βίας, αν είστε σε άλλη χώρα στο εξωτερικό στην αντίστοιχη Εθνική Γραμμή εκείνης της χώρας ή απευθυνθείτε στην αστυνομία και κάνετε καταγγελία. Επίσης, οτιδήποτε συμβαίνει κατά τη διάρκεια της αιμονικής παρακολούθησης, το καταγράφουμε. Screenshots, απεικονίσεις οθόνης τα μηνύματα, απεικονίσεις οθόνης οι κλήσεις. Κάνουμε ένα ημερολόγιο στο οποίο καταγράφουμε ότι σήμερα έγινε αυτό το περιστατικό, καταγράφουμε ποιοι ήταν μάρτυρες σε κάποια περιστατικά, ούτως ώστε να στοιχειοθετήσουμε την υπόθεση και να μπορέσουμε να σταματήσουμε με νόμιμα μέσα τον οποιονδήποτε άνθρωπο ο οποίος σαφώς κάποια διαταραχή έχει και ασχολείται μονικά με εμάς. Δεν είναι υγιές πράγμα αυτό, είναι κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενός ανθρώπου να δέχεται μονική παρακολούθηση. Ας μην το βλέπουμε ρομαντικά, ας μην το βλέπουμε αυτό το πράγμα ως μια ένδειξη ότι κάποιος είναι πολύ ερωτευμένος μαζί μας, γιατί δεν πρόκειται για έρωτα, πρόκειται για ψυχοπαθολογία. Και ξαναλέω ότι δεν μπορώ να μιλήσω γενικά, δεν μπορώ να μιλήσω ειδικά για οποιαδήποτε περίπτωση, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Έχετε υπόψη σας όμως ότι δεν είναι υγιές πράγμα, είναι ανησυχητικό κάποιος να μας παρακολουθεί μνημονικά, είτε διαζώσεις, είτε στο διαδίκτυο. Και οφείλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τέτοιες συμπεριφορές. Εάν εμείς ήδη βρίσκουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτή την περιγραφή, η λύση είναι μία ψυχοθεραπεία. Πάμε εθελοντικά από μόνοι μας σε ψυχολόγο και σε ψυχίατρο, ζητούμε αξιολόγηση και κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας για να ξεπεράσουμε τα θέματά μας, τα οποία μας φτάνουν στο σημείο να μην έχουμε έλεγχο των παρορμήσεων μας και να λειτουργούμε στην ουσία παράλογα. Γιατί είναι παράλογο να παρακολουθείς κάποιον που δεν σε θέλει. Είναι παράλογο να προσπαθείς να μπεις κοντά σε κάποιον ο οποίος πλέον δεν ασχολείται μαζί σου. Φτάνουμε δηλαδή στη σφαίρα του παραλογισμού. Δεν είναι υγιές, δεν είναι normal πράγμα. Ένας άνθρωπος που έχει σώα στας φρένας και έχει καλή επαφή με την πραγματικότητα, αποδέχεται ρεαλιστικά το γεγονός ότι μια γνωριμία έχει τελειώσει ή ότι μια γνωριμία δεν έχει καν αρχίσει. Δηλαδή κάποιος ερωτεύτηκε από μόνος του και έχει μέσα στο μυαλό του κάτι και ασχολείται. Αυτό που πρέπει να δείξουμε είναι αποφασιστικότητα. Μπλοκάρουμε τους αριθμούς οι οποίοι κάνουν ενοχλητικά τηλεφωνήματα, στέλνουν ενοχλητικά μηνύματα. Μπλοκάρουμε κατευθείαν τους λογαριασμούς που κάνουν το ίδιο στο διαδίκτυο. Προστρέχουμε στην υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και είμαστε αδίσταχτοι. Δεν λυπούμαστε καθόλου ανθρώπους οι οποίοι παθαίνουν αιμονή με εμάς και έχουν μια φοβιστική συμπεριφορά. Εμπιστευόμαστε και τον gut instinct μας. Είναι creepy, όπως είπα προηγουμένως στα αγγλικά. Φοβητσιάρικο. Σηκώνεται η τρίχα να σκεφτείς ότι κάποιος έχει τόση αιμονή ώστε να ψάχνει να φτιάχνει ψεύτικα προφίλ, ψεύτικους λογαριασμούς, να σχολιάζει ή να στέλνει ενοχλητικά μηνύματα κλπ. Αυτά εν ολίγοις για το stalking. Πρόκειται για μη υγιή συμπεριφορά, ανεπίτρεπτη συμπεριφορά. Οριοθετούμε. Στοιχειοθετούμε αυτή τη συμπεριφορά, έχουμε τους φακέλους μας έτοιμους, ούτως ώστε μόλις νιώσουμε κίνδυνο και πρέπει να νιώσουμε κίνδυνο εν ωρίς, να μην περιμένουμε να παραγίνει το πράγμα, να αναφέρουμε στις αρχές το περιστατικό και να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να πάρει στα χέρια της την υπόθεση. Την αγάπη μου σε όλους. Φιλιά.